Το σχέδιο που μας έχετε δώσει, δεν αναφέρομαι σε αυτό που έδωσε ο κύριος Παπαδάκης, ουσιαστικά είναι ένα σχέδιο ίσων αποστάσεων. Και το λέμε χωρίς να έχουμε καμία διάθεση να εντάξουμε σε ένα ψήφισμα το οποίο πρέπει να είναι ομόφωνο τη δική μας ανάλυση, η οποία δεν έχει και απόσταση από την πραγματικότητα. Δηλαδή ποιο κράτος έχει δημιουργήσει ανθρωπιστική κράση και γενοκτονία στη Γάζα? Ποιο κράτος είναι κατοχικό, έχει δολοφονήσει 44.000 μέχρι τώρα μάχους στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη και 7.000 στο Λίβανο? Ποιο κράτος έχει εισβάλει στο Λίβανο, σε μια ανεξάρτητη χώρα του ΟΗΕ? Και ποιο κράτος βομβαρδίζει, επιτίθεται σε άλλα τρία κράτη, Συρία, σήμερα σε χώρο των, που είναι παιδιά, στη Συρία έγινε επίθεση, Ιράκ, Ιράν. Αυτό δεν αναφέρεται καθόλου. Και φυσικά, ξαναλέω, δεν επιμένουμε στη δική μας ανάλυση ότι αυτό το μακελιό, αυτή η γενοκτονία γίνεται γιατί έχει την άμεση στρατιωτική, οικονομική, πολιτική στήριξη το κράτος του Ισραήλ από τη ΣΥΠΑ, το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που στο όνομα του δικαιώματος αυτοάμυνας έχουν λύσει τα χέρια του Νετανιάχου. Οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο, οι αμερικανικές στη Σούδα και πάει λέγοντας. Εμείς λέμε, πρότεινε ο κύριος Παπαδάκης με ένα σκεπτικό ότι για να υπάρχει ένα ψήφισμα μπορούμε να συμφωνήσουμε στα βασικά. Δεν μπορούμε όμως να συμφωνήσουμε στο να μην υπάρχει ούτε καν αναφορά για ποιους μιλάμε. Και εν πάση περιπτώσει, αν θέλουμε να συμβάλλουμε σε ενεργητικές πρωτοβουλίες, εμείς θα προτείναμε να πούμε επίσης να αναγνωριστεί το κράτος της Παλαιστίνης με βάση το ομόφωνο ψήφισμα της Βουλής το 2015 που περιμένει να υλοποιηθεί, αναγνώριση που έκανε η Ισπανία των σοσιαλδημοκρατών συντρόφων σας, μιλώντας για τους συναδέλφους από το Πασόκ, και η Ιρλανδία. Ας μην το βάλουμε και αυτό, αλλά εάν επιμείνει η πλειοψηφία σε αυτό το σχέδιο ψηφίσματος, εμείς θα απέχουμε. Για το ψήφισμα τα είπε όλα ο κύριος Χαρλάφτης. Κάτι γίνεται εκεί στη Γάζα, θέλουμε να σταματήσουν οι εχθροπραξίες γιατί είμαστε με την ειρήνη. Λοιπόν, δεν είναι αυτή η σωστή πλευρά της ιστορίας, για να μιλάμε και για τις ιστορίες. Και έχετε πολύ δίκιο όταν μιλάτε για την τελική λύση του Νετανιάχου. Γιατί η τελική λύση είναι 44.000 δολοφονίες. Ισοπεδωμένη Γάζα, ισοπαίδωση μέχρι τώρα στη Δυτική Όχθη και 7.000 νεκροί. Κοιτάξτε, ορισμένα πράγματα έχουν και μια σημασία. Όταν ένα κράτος κατοχικό εισβάλλει σε μια ανεξάρτητη χώρα, κατοχικό το Ισραήλ εισβάλλει στο Λίβανο, κατοχική η Τουρκία εισβάλλει στη Συρία, δικαιολογείται στο όνομα των ίσων αποστάσεων και του γενικού φιλιρνισμού πρακτικές που κατά τα άλλα τις είδαμε σε ευαισθησία για τον Ζελένσκι στην Ουκρανία. Τέλος, είναι λογικό να ακούγονται όλες οι φωνές. Μία από τις φωνές που ακούστηκε είναι και η προπαγάνδα των σιωνιστών. Είναι η προπαγάνδα της Ισραηλίτικης Πρεσβείας από την κυρία Παπαδοπούλου.